Σειρά προτάσεων κατέθεσε στην αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη το Προεδρείο της ΓΕΣΕΒΕ, που έχουν να κάνουν με τα ταμεία, το ΦΠΑ, το φορολογικό και άλλα ζητήματα που απασχολούν τους επαγγελματίες οι οποίοι δοκιμάζονται σκληρά από την ύφεση. Ήταν σε πάρα πολύ καλό κλίμα. Ήταν μια διεξοδική συζήτηση που έγινε και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ότι η κυρία Βαλαβάνη ήταν ενήμερη για τα θέματα που αφορούν τους επαγγελματίες εμπόρους και τους βιοτέχνες. Συζητήσαν θέματα φορολογίας, εισοδήματος, μείωση του φορολογικού συντελεστή, σταδιακή προσαρμογή του εταιρικού συντελεστή με αντίστοιχη προσαρμογή του φόρου επί των διανεμόμενων κερδών, θεσμοθέτηση αφορολόγητου ποσού με τη συλλογή αποδείξεων και για τους επαγγελματίες εμπόρους και βιοτέχνες. Συζητήσαμε για τον έμφυα και ζητήσαμε να εξαιρεθούν οι επιχειρήσεις, οι χώροι των επιχειρήσεων εκείνοι οι οποίοι έχουν ουσιαστική συμμετοχή στην παραγωγή μιας επιχείρησης, την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, να θεσμοθετήσουμε ξανά όπως τη δεκαετία του 2000 το αφορολόγητο αποθεματικό για τις μικρές επιχειρήσεις, έτσι ώστε με την προϋπόθεση ότι επανεπενδύονται το ποσοστό του αφορολόγητου αυτού ορίου πάλι στην επιχείρηση, έτσι και δημιουργούμε και δίνουμε ρευστότητα στις επιχειρήσεις και ταυτόχρονα δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας ή κρατάμε τις υφιστάμενες. Το θέμα του ΦΠΑ και της μεγάλης συζήτησης που είχε ανοίξει γύρω από τους συντελεστές ΦΠΑ, ιδιαίτερα για τις νησιωτικές περιοχές της χώρας, για το Κυκλάδες και Δωδεκάνησα ουσιαστικά, που έχουν ειδικό συντελεστή ΦΠΑ και ζητήσαμε να παραμείνει χαμηλός ο συντελεστής. Μιλήσαμε για θέματα που αφορούν συμβουλευτική τροποτινά, να το πω, για τις μικρές επιχειρήσεις. Ξέρετε ότι οι μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν οργανωμένα λογιστήρια, αλλά δημιουργείται ένα διοικητικό βάρος για τις επιχειρήσεις και πολλές φορές αυτό το διοικητικό βάρος οδηγεί σε παραβατικότητα και εκεί ζητήσαμε να υπάρξει μια προσπάθεια από την πλευρά των φορολογικών αρχών ενημέρωσης καταρχήν των επιχειρήσεων για τις αλλαγές που γίνονται στο φορολογικό σύστημα και μετά από επανέλεγχο να πηγαίνουμε σε επιβολή προστήμων, έτσι ώστε να μην συσσωρεύονται και τεράστια ποσά σε χρέη τα οποία δεν μπορούν να εισπραχθούν στη συνέχεια. Στο μεταξύ, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη το μεσημέρι στο Υπουργείο Εργασίας, κατόπιν πρόσκληση του αναπληρωτή Υπουργού Πάνου Σκουρλέτη, όπου θα μπουν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον κατώτερο μισθό και τις συλλογικές συμβάσεις. Αύριο το μεσημέρι, στις 11 η ώρα, υπάρχει μια συνάντηση των Πρόεδρων των Κοινωνικών Εταίρων με τον Υπουργό Εργασίας για να συζητήσουμε τα θέματα των συλλογικών διαπραγματεύσεων και γενικότερα τα εργασιακά. Η θέση της ΓΕΣΕΒΕ είναι διατυπωμένη εδώ και πάρα πολύ καιρό, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, στη σύσκεψη που έγινε υπό τον Γκάι Ράιντερ, τον Γενικό Διευθυντή, παρουσία του Υπουργού Εργασίας και των 5 Προέδρων των Κοινωνικών Εταίρων στη Γενέβη την 1η Οκτωβρίου και έχουν να κάνουν με την ελεύθερη επαναφορά στην ουσία των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, δηλαδή κατάργηση της 6ης πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου και του σχετικού νόμου που καταργεί στην ουσία τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, να πάμε σε επαναφορά του κατώτατου μισθού με τον τρόπο που λέει η κυβέρνηση, δηλαδή με νομοθετική παρέμβαση. Εμείς έχουμε διατυπώσει την άρνησή μας σε κάτι τέτοιο. Θα ήταν τραγικό λάθος και αυτής της κυβέρνησης, όπως το τραγικό λάθος της κυβέρνησης Παπαδήμου το 12. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει να επανέλθουν οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, να υπάρξει διάλογο μεταξύ των εταίρων και εκείνοι να καθορίσουν τον κατώτατο μισθό ελεύθερα, χωρίς κρατική παρέμβαση. Και βεβαίως σε κάθε περίπτωση αυτό δεν μπορεί να γίνει σε ένα ή δύο χρόνια, όπως ζητάει η κυβέρνηση, αλλά αυτό μπορεί να γίνει μέσα σε μια τριετία, μέσα από μια υπογραφή Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που στο τέλος θα δίνει 751 ή και ακόμη περισσότερο, ανάλογα με την πραγματικότητα των επιχειρήσεων και της οικονομίας. Πάντως, όπως δηλώνει η ΓΕΣΕΒΕ, η Συνομοσπονδία προσέρχεται στη συνάντηση με καλή διάθεση και πνεύμα συνεργασίας, αφού άλλωστε θέση των επαγγελματιών είναι εδώ και καιρό τόσο η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, όσο και η επαναφορά των κατώτατων μισθών, μέσα όμως σε ένα εύλογο χρονοδιάγραμμα.